Λοιπόν, στο επόμενο εξοικονομώ, λέει ο Σκυλακάκης, εντάξει, θα είναι θετικός σε μια αυξημένη επιδότηση για αντλίες θέρμανσης. Να το ξαναπώ. Είναι πολύ λίγο αυτό μόνον σκέφτονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δώσουν στο επόμενο εξοικονομώ μια αυξημένη επιδότηση για αντλία θέρμανσης. Αυτό εδώ τώρα το πρόβλημα που έχουμε είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που σκέφτονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η αυξημένη ατμοσφαιρική ρήπανση στα Γιάννενα δεν επιδέχεται τέτοιες λύσεις μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες. Θέλει λύσεις τώρα και μετά να υπάρξουν και αυτά τα μέτρα. Θέλει ένα συνολικό πακέτο λύσεων. Η αυξημένη ατμοσφαιρική ρήπανση απαιτεί, να το ξαναπώ, αντιμετώπιση σημειακή, αντιμετώπιση εδώ, στα Γιάννενα, τοπική. Είναι ανίκανη στην κυβέρνηση να προχωρήσουν σε τέτοιες λύσεις. Να το ξαναπώ, okay, στο επόμενο εξοικονομώ. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα. Είναι πολύ λίγο αυτό για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στα Γιάννενα, που είναι πρώτη πόλη σε ατμοσφαιρική ρήπανση στη χώρα, από τις πρώτες πόλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μετρήσεις. Λοιπόν, okay, θα ξανασχοληθούμε με όλα αυτά. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο μέτωπο της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας. Ακούμε συνεχώς, κάθε μέρα, 1-2 εγκλήματα. Έκπληκτοι παρακολουθούμε όλο αυτό το κύμα της εγκληματικότητας, της βίας, της παραβατικότητας, της βίας των ανηλίκων. Θα μιλήσουμε με έναν κορυφαίο ποινικολόγο, τον δικηγόρο Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη. Κύριε Παπαϊωαννίδη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και να δώσουμε και τη δικιά μας οπτική σχετικά που το μετερίζει τουλάχιστον ως συνήγορη υπεράσπιση το τι πραγματικά γίνεται και κοινωνικά τουλάχιστον. Γιατί γνωρίζετε πολύ πολύ καλά επαγγελματικά αυτό που θέλουμε να μάθουμε, που θα συζητήσουμε. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια έξαρση της βίας στην ελληνική κοινωνία γενικότερα ή έχουμε μια ανάδειξη αυτής της βίας περισσότερο ή και τα δύο? Τι έχουμε, κύριε Παπαϊωαννίδη? Αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε, που πραγματικά έχουμε πολύ καιρό να δούμε τόσα συνεχόμενα δικήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ζωή, δηλαδή με το στοιχείο της βίας, είτε μιλάμε για μια ληστεία που οδήγησε σε θάνατο, είτε μιλάμε για μια ανθρωποκτονία, είναι καθημερινό πλέον φαινόμενο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είτε άντρας είτε γυναίκα διαπράττουν βίαιες πράξεις εις βάρος συντρόφων ή ατόμων φιλικού περιβάλλοντος για ασήμαντες ενδεχομένως αφορμές, που θα μπορούσαν να λυθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο και οδηγούνται φυσικά στο κορυφαίο αδίκημα το οποίο έχουμε να κάνουμε, την ανθρωποκτονία. Αυτά δεν υπήρχαν. Αυτή την έξαρση πραγματικά και κοινωνικά τη βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον ας πούμε τους τελευταίους 12 μήνες. Η εγκληματικότητα ως εγκληματικότητα, όταν έχουμε να κάνουμε δηλαδή με αυτό το οποίο ακούγονται είτε Greek Mafia είτε άλλες μαφίες, ναι, οτιδήποτε, πάντα υπήρχαν και ναι, πάντα θα υπάρχουν. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτό το κομμάτι. Αυτά τα που λέμε, που έχουμε δει και στην, φυσικά που τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά και το βλέπουμε με τους θανάτους, με τις ανθρωποκτονίες που γίνονται σε 8 η ώρα το πρωί, ακόμα και μέχρι 2 η ώρα το βράδυ, δηλαδή σε ώρες οι οποίες κυκλοφορεί κόσμος ή οτιδήποτε άλλο, υπήρχαν πάντα τελευταία δεκαετία, 15ετία τουλάχιστον που θυμάμαι εγώ, ανά κάθε χρόνο σίγουρα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, βέβαια, βλέπουμε ότι παράλληλα υπάρχει και μία έξαρση σε αδικήματα τα οποία στους καθημερινούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι παραβατικοί, ούτε ζουν στον κόσμο της εγκληματικότητας ή της παρανομίας, έχουμε να δούμε ότι η έξαρση είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό και μάλιστα ότι έχει μετακυλιστεί και στους ανηλίκους. Ναι. Εκεί είναι και το μεγάλο ζήτημα. Έτσι είναι. Γιατί όταν βλέπουμε τα παιδιά καθημερινά, ξυλοδαρμοί, μαχαιρώματα, bullying, που είναι το bullying, φτάσαμε σε ένα σημείο να θεωρούμε το λιγότερο ζήτημα το οποίο μπορεί να γίνει στα παιδιά. Διακινήσεις ναρκωτικών, βιασμοί σε σχολεία, τα οποία γίνεται από ανήλικους σε ανήλικους. Τι συμβαίνει εδώ, κύριε Παπαϊωαννίδη? Τι συμβαίνει, τι έχουμε εδώ τώρα? Έχουμε μια άλλη κοινωνία που καλούνται τα παιδιά, τα νέα παιδιά να ζήσουν και με όλα όσα έχουμε δημιουργήσει εμείς, ένα κομμάτι από τα νέα παιδιά οδηγούνται στη βία? Η ταπεινή μου η άποψη, να ξέρετε κύριε Δόκο, είναι ότι επηρεάζονται σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Βασικά, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η οικογένεια. Ναι. Από τη στιγμή που η οικογένεια δεν μπορεί να συγκρατήσει ή να γαλουχήσει ορθά από θέμα κοινωνικής συμπεριφοράς,
Δεν μιλάω το αν η οικογένεια θα μπορέσει να βοηθήσει, αν ένα, καλό, αν ένα παιδί θα είναι καλός ή κακός μαθητής ή θα διαπρέψει οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει σχέση με το μετάλλο. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο, στο οποίο καθημερινά, καθημερινά πραγματικά, δηλαδή, εγώ σας το λέω και σαν έχουν περασπιστεί πάρα πολλές υποθέσεις που έχουν να κάνουν και με ανήλικο το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχουν δει τα μάτια μας από 16χρονους, 15χρονους να παίρνουν ένα πιστόλι και να κάνουν ληστεία και να πυροβολάνε κιόλας παράλληλα. Ή να βλέπουμε ομαδικούς βιασμούς, ή να βλέπουμε ραντεβού θανάτου με μαχαιρώματα που έγινε και μάλιστα. Αυτό να ξέρετε το φαινόμενο έχει επεκταθεί και σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με συγκεκριμένες γειτονιές που ενδεχομένως να αντιμετώπισαν εντελώς διαφορετικά την αντίληψη ότι πηγαίνω σχολείο ή υπάρχει παρανομία από την οικογένεια οτιδήποτε άλλο. Ναι, ναι. Έχει εξακλωθεί από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη κοινωνία, από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη πόλη. Έτσι είναι. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Παπαϊωαννίδη, γιατί συμβαίνει αυτό, εκτιμάτε? Νομίζω ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει να κάνει σχέση με νόμους. Όσο αυστηρή και η νόμη ή οτιδήποτε άλλο. Αν είναι αυστηρή ή λιγότερο αυστηρή, λέτε. Ναι, ναι. Δεν πρόκειται ποτέ να δοθεί λύση σε αυτό. Εγώ είμαι μιας τουλάχιστον άποψης ότι προφανώς θα υπάρχει η αυστηρότητα του νόμου, αλλά θα πρέπει να πούμε και εναλλακτικές, να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ξαναγυρίσουν πίσω στον κοινωνικό βίο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλοί που διαπράττουν κάποιο αδίκημα μετά περιθωριοποιούνται. Έτσι. Που οδηγούνται πάλι στις παραβάσεις. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι τα αίτια είναι βασικά από θέμα κοινωνίας. Ότι νομίζω ότι πλέον αντιμετωπίζουμε πολύ χαμηλό επίπεδο τις ηθικές αξίες που υπάρχουν. Νομίζω ότι η οικογένεια έχει χάσει το ρόλο της σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είτε θέλουμε γονεϊκή, μόνο γονεϊκή, είτε θέλουμε και δύο γονείς ή οτιδήποτε άλλο, γονείς πάνω από το παιδί. Ναι, ναι. Που όλα αυτά, εφόσον είναι ασυγκράτητο ένα άτομο και δεν λέω να ασκείται βία ή οτιδήποτε άλλο, γιατί πλέον έχουμε παρεξηγήσει και ότι αν κάποιος γονέας βάλει τις φωνές ή οτιδήποτε άλλο σε κάποιο ανήλικο τέχνο, άσκησε βία, άλεκτική βία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κατανοώ αυτό που λέτε. Ναι, ναι. Θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι κανόνες με την έννοια να μπορέσει το παιδί να ξέρει τι είναι καλό, τι είναι κακό. Και ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο. Ακριβώς. Και ένα πλαίσιο. Έχουμε περάσει, κύριε Ντόκο, και το λέω επειδή είστε πολύ έμπειρος και έχετε δει πάρα πολλά ζητήματα. Έχουμε περάσει πλέον σε ένα πλαίσιο στο οποίο αν φωνάζεις κακός γονέας, bullying κατηγορούμενος. Αν το ένα, αν το άλλο, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για να θέλουμε τουλάχιστον να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε αυτό. Οι νόμοι δεν θα λύσουν το ζήτημα. Είναι αμιγώς κοινωνιολογικό και έχει να κάνει σχέση και με τις οικογένειες και την ίδια μας την κοινωνία. Τα πράγματα, κύριε Παπαϊωαννίδη, εκτιμάτε ότι θα χειροτερέψουν? Γιατί να πούμε και αυτό, ότι οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν επίσης αυτό το πρόβλημα. Πιο νωρίς το έχουν αντιμετωπίσει από εμάς και της ανήλικης παραβατικότητας και της βίας μεταξύ ανηλίκων και της μητροπολιτικής βίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το έχουν αντιμετωπίσει πολλά πολλά χρόνια πριν. Άρα τα πράγματα έτσι όπως πηγαίνουμε και όπως εξελίσσεται η κοινωνία μας θα χειροτερέψουν? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι στην Ελλάδα όλα αυτά τα φαινόμενα, είτε με κοινωνικής βίας, είτε ρατσιστικής βίας, είτε οπαδικής βίας και αυτά, έρχονται με μια χρονοκαθυστέρηση. Έτσι είναι. Δηλαδή, δυστυχώς. Πριν 20 χρόνια αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της οπαδικής βίας, που το έχει ζήσει και η πόλη των Ιωαννίνων πρόσφατα με τα οπαδικά που γίνανε, το έχουμε δει και εμείς στην Αθήνα πάρα πολλές φορές, το έχει ζήσει η Πρέβεζα, η Λευκάδα. Έχουν γίνει πάρα πολλά συμβάντα, που μιλάω για την περιοχή μας, τουλάχιστον για την Ήπειρο γενικότερα. Έτσι είναι, ναι, δυστυχώς. Αυτά ήταν πριν 20 χρόνια όλα αυτά τα ζητήματα στην Αγγλία. Ήρθαν και αυτά κάποια στιγμή εδώ πέρα. Θα πρέπει, νομίζω ότι μαθηματικά θα οδηγηθεί σε ένα, συγγνώμη για τη φράση, peak. Δηλαδή σε ένα ταβάνι όλο αυτό το ζήτημα. Μόνο, δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί κιόλας αυτή η έξαρση. Έχουμε ζήσει και περιόδους οι οποίοι ήταν μια χαρά τα πράγματα. Ήταν μεμονωμένα τα δικήματα, υπήρχε μια σωστή συνοχή γενικά και της κοινωνίας και της οικογένειας και όλα ήταν μια χαρά σε ένα επίπεδο. Πάντα υπάρχουν αδικήματα. Δεν μπορούμε να ζούμε σε γυάλα. Ναι, έτσι είναι. Όπως το λέτε. Αλλά... Δεν ζούμε σε γυάλα. Ναι, ναι. Είμαστε όλοι μέσα στο ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ναι, ναι. Δηλαδή, βλέπουμε και αδικήματα τα οποία σε μια παραδείγματος χάρη. Η καταγωγή μου κατάγουμε από χωριό της Πρέβεζας στη Νέα Σαψούτα που έχουν συμβεί και εκεί αδικήματα τα οποία συγκλώνησαν το Πανελλήνιο σε μια κοινωνία των χιλίων ατόμων. Έτσι. Θέλοντας να πω ότι νομίζω, η άποψή μου τουλάχιστον είναι αυτή, ότι κάποια στιγμή θα φτάσει στην κορυφή. Σε ένα πικ, λέτε, σε μια κορυφή.
Και από εκεί και πέρα θα δούμε την αντιμετώπιση και ίσως υπάρχει και μια ευθύνουσα πορεία. Αλλά αυτή τη στιγμή, δυστυχώς για εμάς, οδηγούμαστε σε μια ανηφόρα εγκληματικότητας και δεν ξέρω κιόλας και πού θα σταματήσει. Και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η εγκληματικότητα, λέτε, και η βία των ανηλίκων. Όλα δείχνουν αυτό δυστυχώς. Τώρα, εδώ φαίνεται ότι η εξέλιξη της κοινωνίας μας έχει μειώσει, έχει χαρακτηριστικά μειώσει την αξία της ανθρώπινης ζωής. Και αυτό δημιουργεί ακόμη περισσότερη βία. Βλέπουμε ότι πολύ πιο εύκολα κανείς και ανήλικος πολλές φορές παίρνει ένα όπλο ή ένα μαχαίρι και σκοτώνει κάποιον. Αυτό σημαίνει ότι η σύγχρονη κοινωνία μας έχει απαξιώσει την ανθρώπινη ζωή ακόμη περισσότερο. Που είχε μεγαλύτερη αξία πριν λίγα χρόνια, είχε πολύ μικρότερη αξία βέβαια πριν κάποιες δεκαετίες με τους πολέμους και με όλα αυτά. Αλλά είχαμε καταφέρει κάτι, τώρα φαίνεται να το ξανακάνουμε. Την αξία της ανθρώπινης ζωής. Κύριε, το κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο, που για μένα, παραδείγματος χάρη, ακόμα και όταν κάποιος διαπράττει ένα αδίκημα, δηλαδή αφαιρεί τη ζωή κάποιου, ανεξαρτήτως αν ο άλλος έχει διαπράξει μια παράνομη πράξη, βίαιη πράξη, να πω ένα παράδειγμα, χωρίς να στοχοποιώ υπόθεση. Το ότι κάποιος έκανε κακό, βίασε, κακοποίησε ή οτιδήποτε άλλο κάποιον άλλο συνάνθρωπο, δεν σημαίνει ότι να μου δημιουργεί το δικαίωμα να πάρω τον νόμο στα χέρια μου και να τον σκοτώσω και να τον πυροβολήσω. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι, ναι, ηθικά μπορώ να το καταλάβω, αλλά θα πρέπει. Μιλάτε για την αυτοδικία, ναι, ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε οδηγηθεί πλέον σε ένα πλαίσιο αυτοδικίας, ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, με τον οποιοδήποτε τρόπο. Ο καθένας πυροβολάει τον άλλον, λες και είμαστε στην άγρια Δύση και θα μπορέσει ο καθένας να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Αυτό βέβαια να ξέρετε ότι είναι και ένα θέμα της πολιτείας. Θα πρέπει δηλαδή η βούληση από την ίδια την πολιτεία να έρθει. Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει και ο φόβος, και το είχαμε ξαναφέρει και στο παρελθόν και μαζί, αλλά έχω αναφερθεί και αλλού σχετικά με αυτό το ζήτημα, ότι από τη στιγμή που έχουν χαλαρώσει τόσο πολύ τα ζητήματα στην κοινωνία και γενικά έχει φθηνίνει η ανθρώπινη ζωή σε αυτό το κομμάτι στο οποίο παίρνω το όπλο, παίρνω το μαχαίρι, σε υπερβολά, σκοτώνω, τελειώσαμε. Ναι. Θα πρέπει. Όχι καταστατικά, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει η πολιτεία να βρει τον τρόπο μέσω της αστυνομίας, μέσω άλλων δομών ή οτιδήποτε άλλο, να μπορέσει να δημιουργήσει στον κάθε πολίτη ότι αυτό το οποίο θα κάνω θα οδηγήσει στα δεσμά και σε οτιδήποτε συνέπειση υπάρχει από τον νόμο. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παπαϊωαννίδη, ένα άλλο κομμάτι είναι το οργανωμένο έγκλημα, οι μαφίες. Το οργανωμένο έγκλημα είναι διαφορετικό. Τώρα, τελευταία έχουμε έξαρση εγκλημάτων του οργανωμένου εγκλήματος. Έχετε την αίσθηση, επειδή έχετε καλύτερη την εικόνα από εμάς, έχετε την αίσθηση ότι συγκρούονται οργανωμένες συμμορίες και έχουμε πολύ περισσότερους νεκρούς από ό,τι παλιότερα. Σε αυτή τη φάση, δηλαδή, υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχω και εικόνα και σαν συνήγορο υπεράσπιση σε πολλές δίκες τέτοιου αντικειμένου. Είναι κάτι το οποίο δεν θα τελειώσει ποτέ. Είναι τα συμφέροντα τα οποία έχουν άλλοι άνθρωποι από άλλες ομάδες που έχουν να κάνουν με ένα ενδεχομένως χώρο εκατομμυρίων. Ναι, είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, είναι πάρα πολλά τα συμφέροντα. Είναι πολύ μεγάλη πίτα, να το πω πόσο πιο λαϊκά μπορώ, όπου όποιος θέλει παραδείγματος χάρη να πει ότι εγώ είμαι εδώ πέρα για την πίτα, είναι πολύ γελασμένος σε όλο αυτό το ζήτημα. Είναι άλλοι κανόνες. Είδαμε πρόσφατα, πριν μία εβδομάδα, 10 μέρες, σε μια πολύ συχνά στην περιοχή, να γίνεται βροχή από σφαίρες. Ναι. Βροχή. Ναι. Το ότι πέσανε 100 σφαίρες από Καλάσνικοφ και από Μπιστόλια, είναι βες και είναι 100 σφαίρες δεν πέσανε σε συμπλοκή που μπορεί να γίνει με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, σε μία σύραξη. Θέλοντας να πω ότι υπήρχε πάντα αυτό το κομμάτι. Είναι σε έξαρση όμως αυτό τώρα, οι δολοφονίες μεταξύ ανθρώπων του οργανωμένου εγκλήματος είναι σε έξαρση. Γίνεται μοίρασμα δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις. Γίνεται μοίρασμα. Είναι απλό το ζήτημα. Είναι διαρκές το μοίρασμα, αλλά γίνεται πιο σκληρό μοίρασμα αυτή τη στιγμή. Την τελευταία 7 ετία είναι στην απόλυτη έξαρση το ζήτημα το συγκεκριμένο. Αυτό φυσικά και κατά παρτίδα ότι έχουμε 18 δολοφονίες. Είναι πάρα πολλές οι δολοφονίες που σημαίνει ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο και σίγουρα μιλάμε για 18 άτομα που χάσαν τη ζωή τους με συνθήκες όπως έγιναν τώρα τελευταία που είδαμε και που έχει ο κάθε πολίτης που δηλαδή ανά χρόνο 3 νεκροί είναι πάρα πολύ.
Πάντως τα στοιχεία εκπλήσουν. Διάβαζα τις προάλλες ότι ένα στα 11 βενζινάδικα ανήκει σε ποινικό. Τα στοιχεία εκπλήσουν πραγματικά, τα συμφέροντα είναι πολλά, τα χρήματα είναι πολλά και του λαθρεμπορίου τσιγάρων και του λαθρεμπορίου ενέργειας σε διάφορα επίπεδα. Κοιτάξτε να δείτε, όπου υπάρχει ενέργεια, όπου υπάρχει το καθημερινό χρήμα, ναι, το οποίο τόσο πολύ το νομίζω ότι είναι και μεγαλύτερο το δέλεαρ κάτι να πάει. Ναι, ναι. Μάλιστα. Νομίζω πάντως, ακούω αυτό που λέτε, ότι, και να κλείσουμε με αυτό, ότι περισσότερο αυστηρές ποινές δεν θα δημιουργήσουν μια καλύτερη κατάσταση. Δεν θα αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη βία αυστηρότερες ποινές, κύριε Παπαϊωαννίδη, λέτε, με σαφήνεια. Το ότι βάζουμε ποινές, οι οποίες, δηλαδή το επόμενο βήμα ποιο είναι, να μπουν οι θανατικές ποινές ή οτιδήποτε άλλο που υπάρχουν σε μεμονωμένες πολιτείες της Αμερικής και εκεί πέρα που υπάρχουν, κέρδισαν κάτι, τίποτα απολύτως. Και η πραγματικότητα συνεχίστηκε και νομίζω πήγαμε και σε πιο ακραίες καταστάσεις. Είναι έτσι αυτό. Κύριε Παπαϊωαννίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα. Να είστε γερός πάντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε κάτι άλλο. Τώρα πάμε να δούμε